Συνδημότης. Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, ακομμάτιστη τοπική εφημερίδα των Δήμων Δέλτα, Κορδελιού Ευόσμου, Χαλκιδόνης και Ρεοκάστρου. Δεκάλεπτο των Δημοτών. Ο κύριος Μπίκος Ιωάννης έχει ζητήσει το λόγο. Θέλετε να πάρετε στο μικρόφωνο εκεί, κύριε Μπίκο. Και η κυρία Βλαχάκη μετά. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω τα χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τη φιλοξενία τους σήμερα. Και να πω ότι και ένα θερμό ευχαριστώ στην κυρία Κωστοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην παρουσία μου και σε κάποιο έργο, όπως είναι το ειδικό σχολείο στον Άγιο Θανάσιο, στο οποίο όντως, έτσι όπως τα λέει είναι η κυρία Κωστοπούλου, το έργο αυτό, η μελέτη ήταν από τον κύριο Αραμπατζή. Εμείς υλοποιήσαμε τότε αυτή τη μελέτη και έγινε το ειδικό σχολείο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως ακούστηκε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια. Κάποιοι ξεκινούν κάτι, κάποιοι άλλοι το προχωρούν και κάποιοι άλλοι το ολοκληρώνουν. Μακάρι τα έργα να ολοκληρώνονταν από αυτόν που τα ξεκινούσε, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Γι' αυτό και η αυτοδιοίκηση χρειάζεται σύνεση, ομόνοια και σήμερα βρίσκομαι εδώ γιατί μετά από μια μακροχρόνια πορεία στα κοινά, ένιωσα την ανάγκη ότι έχουμε υποχρέωση εμείς που αποχωρήσαμε από τα κοινά, ό,τι μπορούμε να επισημάνουμε για το καλό του τόπου, να το κάνουμε. Γιατί αυτή την εμπειρία μας την έδωσε ο λαός δια της ψήφου. Και γιατί διεκδικήσαμε κάποτε την ψήφο, τη διεκδικήσαμε για να υπηρετήσουμε τον τόπο. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, για να επισημάνω, κύριε Δήμαρχε, κάποια σημαντικά θέματα στην περιοχή μας και κάποιες προτάσεις όσον αφορά αυτά τα θέματα. Δεν έχει καμία κριτική σχέση η παρουσία μου εδώ όσον αφορά τη διοίκηση, την αντιπολίτευση, κανέναν. Απλώς θεωρώ ότι βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω με αυτά που θα πω να βοηθήσω και την περιοχή μου, αλλά και να βοηθήσω και τη διοίκηση σε κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Θα ξεκινήσω από το νερό. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι το νερό. Και νομίζω ότι το ζήσαμε έντονα αυτό το καλοκαίρι. Όχι γιατί υπήρξαν διακοπές από βλάβες μηχανημάτων κτλ. Σιγά σιγά θα υπάρξει πρόβλημα και όσον αφορά την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του νερού. Και επειδή πολλής λόγος έγινε στη σημερινή συνεδρίασή σας, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό το θέμα, θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για σας και για το Δήμο από τα διελιστήρια της ΕΙΑΘ να μπορέσει να γίνει ένας αγωγός και να ανέβει στην κεραία της τηλεόρασης στον Άγιο Αθανάσιο στο ύψωμα, με μία μεγάλη δεξαμενή που θα γίνει εκεί, ώστε από την ΕΙΑΘ, η οποία αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στην ΕΙΑΘ δύο μεγάλες δεξαμενές εδώ στα φανάρια της Ίνδου πίσω από τη Σιδενόρ, να μπορέσει να γεμίζει αυτή η δεξαμενή και με λίγο κόστος, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι πιο κοστοβόρες κοινότητες στην ίδρυυση είναι το Ξηροχώρι, είναι η Μεσύμβρια και κάποιες, αλλά κυρίως το Ξηροχώρι και η Μεσύμβρια χρειάζονται περισσότερα χρήματα από όλες τις άλλες κοινότητες για να έχουν το νερό το οποίο είναι απαραίτητο. Αυτό το έργο μπορεί να υποβληθεί και σε μία
σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα μεγάλο έργο. Είναι όμως μεγαλεπίβολο έργο και θα δώσει λύση τα επόμενα χρόνια. Ακούω πολλούς δήμους που θέλουν να πάρουν νερό από την ΕΙΑΘ, ακόμη και η Καλλικράτεια διαβάζω, ενδιαφέρεται για να μπει να συνεργαστεί με την ΕΙΑΘ και να υδροδοτηθεί από την ΕΙΑΘ. Εμείς που είμαστε σε απόσταση αναπνοής, έχουμε πλεονεκτήματα και ο κύριος πρόεδρος της ΕΙΑΘ έχει και ειδικές σχέσεις, συγγενικές σχέσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και νομίζω ότι άσχετα αν οι ΔΕΙΑ καταργηθούν ή δεν καταργηθούν, όταν θα υπάρξει πρόταση και στο επόμενο σχήμα, αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από στη συνέχεια. Ένα άλλο θέμα, κύριε Δήμαρχε, που απασχολεί έντονα την περιοχή μας, στην οποία υπάρχουν δύο μονάδες βιοαερίου, η μία στο Ξηροχώρι, στα γεωγραφικά όρια του Ξηροχωρίου και η άλλη στα γεωγραφικά όρια της Πενταλόφου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθετε, όσοι επιθυμείτε, να σας ξεναγήσω και να σας ενημερώσω για αυτό που γίνεται. Αυτό το απόβλητο, διότι ό,τι παράγεται από μία βιομηχανία είναι απόβλητο, το διαχειρίζονται με ελαφρά την καρδία, με έναν τρόπο ο οποίος εμένα με ξενίζει. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Το να έχει την άδεια από μένα για να ρίξει στο χωράφι μου αυτό το υγρό, το οποίο δεν γνωρίζουμε τι είναι. Δεν έχουμε χημική ανάλυση για κάθε δεξαμενή που ανοίγει και να έχουμε και χημική ανάλυση, εδαφολογική ανάλυση στον αγρό που πάμε και το ρίχνουμε, γιατί έτσι θα προσδιοριστεί και η ποσότητα που πρέπει να πέσει. Έρχονται δύο εργολάβοι οι οποίοι το πήραν κατά αποκοπή το έργο από την Πεντάλοφο. Γεμίζει ο επιχειρηματίας τα φορτηγά τους, δίνει 16 ευρώ το βιτίο και αυτοί προσπαθούν να το ρίξουν όπου δει. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα λίμματα και στο ποτάμι και από ό,τι με πληροφορούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, τα πρόβατα δεν πίνουν τώρα νερό από το ποτάμι. Διότι υπήρθε κορεσμός. Είναι κάτι που πρέπει να το δείτε και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Διότι ο Δήμος προφανώς δεν διαθέτει αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες θα πρέπει όμως μπροστά ο Δήμος να φτάσει το θέμα στην περιφέρεια και να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Για να δούμε πού πάει αυτό το θέμα. Ζήτησε και αύξηση ισχύως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Πολύ ωραία. Να αυξηθεί η ισχύς του. Αλλά όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ρίχνονται με αυτόν τον τρόπο αυτά τα απόβλητα, εγώ είμαι πολύ απαισιόδοξος για αυτό το οποίο θα έχουμε και θα ζήσουμε στο μέλλον. Ένα άλλο θέμα, κύριε Δήμαρχε, θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, τα φωτοβολταϊκά. Απέφευγα όλο το χρονικό διάστημα αυτό να τοποθετηθώ. Είχα τη χαρά και την τύχη να είμαι 4 χρόνια αντινομάρχης περιβάλλοντος στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Και η εμπειρία μου είναι μεγάλη. Θα πρέπει κανείς, και εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά τον ΑΠΕ. Είμαι υπέρ τον ΑΠΕ. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε έναν συνδυασμό τέτοιο που και να βοηθήσουμε το περιβάλλον να ανακάμψει, διότι η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και το ζούμε. Έχουμε 5-6 μήνες ανομβρία η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Παράλληλα όμως είναι σίγουρο ότι τα φωτοβολταϊκά ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Σε τέτοιες θερμοκρασίες που ζήσαμε φέτος θα πρέπει, κατά την άποψή μου κύριε Δήμαρχε, εσείς σαν Δήμος, να ζητήσετε μία μελέτη, να ορίσετε εσείς πού θέλετε να την κάνετε τη μελέτη, να μελετηθούν οι αέριδες πώς κινούνται, γιατί αν πάτε κάτω από ένα φωτοβολταϊκό
η θερμοκρασία κάτω από ένα φωτοβολταϊκό είναι 2 βαθμούς μεγαλύτερη από αυτή που είναι στην επιφάνεια του φωτοβολταϊκού που πέφτει ο ήλιος. Και ερωτώ, αν σηκωθεί ο Μπάτης το απόγευμα και πάρει αυτή τη θερμοκρασία και την πάει μέσα στο χωριό, αν το χωριό είναι στην κίνηση του αέρα, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά να τα συνυπολογίσουμε για να πάρουμε το επιθυμητό. Ναι στις ΑΠΕ, να γίνουν αυτές που πρέπει να γίνουν και όσες πρέπει να γίνουν. Και να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά εκεί που πρέπει, μέσα από μελέτη. Χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν έχουμε σαν χώρα. Κάτι το οποίο θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να βγει μπροστά και να ισορροπήσει τα πράγματα για να μην έχουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούμε. Οι ΑΠΕ γίνονται για να αλλάξουμε την κλιματική αλλαγή προς το καλύτερο. Μην φτάσουμε στο τέλος να κάνουμε ΑΠΕ και να έχουμε άλλα προβλήματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Δήμος με την παρουσία του, όπως προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί να προσφέρει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν λέω ότι έχει ευθύνη ο Δήμος ή ότι υπάρχουν άδειες οι οποίες δεν περνάνε από το Δήμο. Περνάνε από άλλες υπηρεσίες. Αυτό το πράγμα όμως ο Δήμος, αν το προσέξει, διότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών που θα έρθουν στο πρόχωμα. Θα κουμπώσουν στον σταθμό υπερυψηλής στάσης του προχώματος. Και εγώ έχω ένα μικρό φωτοβολταϊκό. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Και σας είπα ότι είμαι και υπέρ των ΑΠΕ. Αλλά όλα αυτά να γίνουν λελογισμένα και με ισορροπία. Κύριε Δήμαρχε, στο χωριό μου... Δεν θέλω να σας διακόψω, κύριε Μπίκο, αλλά έχετε μονοπολίσει το δεκάλεπτο και έχουμε και άλλους πολίτες που θα θέλουν να πάνε. Να πω κάτι, είναι πρόεδρε, η συνήθεια του Δημάρχου, έτσι. Με τιμή και σεβασμό στο πρόσωπό σας, 10 χρόνια είχα να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ ίσως δικαιούμαι και 5 λεπτά παραπάνω. Δεν σας διέκοψα, απλά θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσω. Θα τελειώσω, θα είμαι πολύ σύντομος. Επί των ημερών μου είχε γίνει ένα έργο εκεί με την αναβάθμιση του πεζόδρομου, η κοινότητα κτλ. Ήταν αστοχία του μηχανικού που έκανε τη μελέτη και το εργολάβο και τα καλαθάκια μπήκαν στην άκρη του δρόμου. Απευθύνθηκα πολλές φορές στο τοπικό συμβούλιο. Ο κύριος Χατζιαποστόλου το ξέρει, ήταν τοπικός σύμβουλος τότε. Να φύγουν τα καλαθάκια και να πάνε από τη μέσα μεριά. Διότι είναι αγροτικός δήμος και τα τρακτέρ με τα γεωργικά μηχανήματα, οι κουμπίνες κτλ. Δημιουργούν προβλήματα. Τα μισά καλαθάκια έχουν καταστραφεί. Και μάλιστα προσφέρθηκα να βάλω και ένα ποσό από εγώ να συμμετέχω για να το συνεργείο που θα δουλέψει να τα πάει από τη μέσα μεριά του πεζοδρομίου. Πέρασαν πολλά χρόνια. Φώναξα και τον κύριο Τουλουπίδη, τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας. Δεν έγινε κάτι, δεν ακουστήκαμε. Θα παρακαλούσα να επιληφθείτε του θέματος ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Κάποιος από αυτούς δεν είναι θέμα του Δημάρχου, είναι θέμα των υπηρεσιών για να περάσουν αυτά τα καλαθάκια από μέσα. Και κάτι άλλο που άκουσα, κύριε Δήμαρχε, και ήθελα με τα σχολεία που είπατε. Είχαμε θεσπίσει τότε που ήμουν εγώ Δήμαρχος ένα ποσοστό, δεν θυμάμαι, για από το δημοτικό φόρο να πηγαίνει στα σχολεία. Λειτουργεί αυτό? Μπράβο, τα συγχαρητήρια. Και όσον αφορά τώρα, ήθελα να πω κάτι για τα σκουπίδια, να μην σας κουράσω, γιατί τα σκουπίδια δεν κατέβηκαν από το 1.200 που πληρώνα, γιατί παρακολουθώ τα δημοτικά συμβούλια, δεν κατέβηκαν τυχαία. Μίσθωσα τότε, σαν δήμαρχος, όσες απορριμματοφόρες χρειαζόταν και επισκέβασα και 3 δικές μας, οι 2 δουλεύανε, βγάλαμε μέσα στο δίμηνο, στο τρίμηνο, κοστολόγιο πόσο στήχιζε και κάναμε διαγωνισμό, προκηρύξαμε, όχι για όλες τις δημοτικές κοινότητες, πλην της Χαλκιδόνος για τις άλλες 2, με 500.000, 600.000 αν θυμάμαι, γιατί είπαμε τόσο είναι το κόστος, τόσο τις εκατό πρέπει να πάρει και ο εργολάβος που αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη και έτσι μειώσαμε από το 1.200 στις 600.000
το κόστος αποκομιδής. Με τον ίδιο και μειοδότης βγήκε με τις 600.000 ο κύριος Κοστούλας που είχε προηγουμένως με 1.200 τα σκουπίδια. Εμένα με κυνήγησε. Καλά έκανε και με κυνήγησε. Εγώ έκανα το καθήκον μου και το χρέος μου απέναντι στον Δήμο. Έτσι φτάσαμε και κατεβάσαμε την αποκομιδή. Και για το έργο που είπατε, αυτό είναι ένα έργο, η ενωτική εδώ στον Άγιο Αθανάσιο, το οποίο είχε ξεκινήσει επί των ημερών μας όταν ήμουν εγώ νομαρχιακός σύμβουλος. Είναι περιφερειακό έργο, είναι στον περιφερειακό σχεδιασμό. Ναι. Μπράβο σας που το κινείτε, γιατί και ο Δήμος που θα κινήσει αυτό το έργο και θα συμβάλλει και θα τσιγκλίσει, να το πω απλά, τις υπηρεσίες, παίζει το ρόλο του. Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε αν σας κούρασα. Κύριε Μπίκο. Εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια όλους. Και να είστε καλά. Πάντα ό,τι μπορούμε και επισημαίνουμε εμείς είναι καλό στο ναό της Δημοκρατίας που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορούμε να το καταθέτουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Βλαχάκη. Συνδημότης, ανεξάρτητη, αδέσμευτη, ακομμάτιστη τοπική εφημερίδα των Δήμων Δέλτα, Κορδελιού Ευόσμου, Χαλκιδόνης και Ρεοκάστρου.